Καλησπέρα σα. Καλώ ήρθατε λοιπόν στην εκπομπή Μιλώντα για Τέχνη με τη Σουζάννα Μπενίση και τη Γεωργιάνα Μπάρμπα. Καλώ βρήκα, Χρόνια για ζαμάνια. Καλά, μία εκπομπή ήταν. Ε, εμένα σαν αιώνα μου φάνηκε. Και εμένα μου έλειψε. Δε... σου έλειψε αυτό θα ρωτήσω. Πολύ μόνη μου έλειψε. Να... Τι έκανε χωρί εμένα. Εκπομπή, τι να έκανα. Ε, πήγε καλά, πώ ήταν. εντάξει, σίγουρα αυτό που σου λέω νιώθω ότι κάτι έλειπε. Δεν ήταν ολοκληρωμένο το τέτοιο. Αυτό. Δεν μ' άρεσε, μην ξαναφύγει. Όχι, όχι, εδώ θα είμαι. Εντάξει, έλειπα λόγω προβών για το θέατρο που είμαι. Τα είπε και, και εσύ. Πώ σου. Πολύ καλά, εντάξει, μικρολαθάκια γίνανε, λογικό νομίζω. Αλλά εντάξει, το άγχο το. Μπορούσα και τα διαχειριζόμουν, δημιουργικό δηλαδή άγχο. Σε γενικέ γραμμέ καλά. Κόσμο είχε. Ε, ήταν sold out παράσταση, ναι. πολύ ωρα. και όπω και αυτό το Σάββατο. Εντάξει, να πω κι εγώ λίγα λόγια, είπε κι εσύ. Είναι. είναι ένα θέατρο εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Θέατρο Λαλούμ λέγεται, έχει επιρροές από ελληνικό κινηματογράφο. Είναι αρκετή ώρα, δηλαδή για όσους ε, θέλουν να έρθουν να το δουν, να προετοιμάσω ότι κρατάει αρκετά. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά σε ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή, μακρινή, χωρίς προβλήματα, με πολύ μουσική, πολύ χορό. Πόση ώρα περίπου διαρκεί η παράσταση? Ε, νομίζω είναι δύο με δύο μισή ώρες. Εντάξει, νορμάλ. Είναι λίγο παραπάνω από όσο θα διαρκεί, διαρκούν γενικά οι παραστάσεις. Mm. Από το μέσο όρο δηλαδή είναι λίγο παραπάνω. Αλλά περνάει πολύ γρήγορα η ώρα γιατί σου είπα έχει και χορό, έχει και μουσική. Χορεύω, τραγουδάω, κάνω διάφορα. <laughs> Θέλω να σε δω. Θα έρθει. Θα έρθω όχι αυτό το επόμενο. Σε περιμένω. Τέλεια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε λίγο διάφορα θεατρικά νέα. Να σου πω ότι ήρθε εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη πνευ... το θεατρικό έργο Πνεύμονε Λάγκ. Πραγματικά ήταν νομίζω για μία για δύο παραστάσει. Είναι εξαιρετικό και με πολύ καλού ηθοποιού. Τώρα δεν θυμάμαι πώ του λένε, αλλά τον άντρα, πραγματικά ο άντρα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Θα τον ψέξω και θα σου πω τώρα. Πραγματικά έχω κολλήσει, μου διαφεύγει τελείω το όνομά του. Τόση ώρα που καθόμαστε προσπαθούσα να το θυμηθώ, αλλά δεν το θυμάμαι. Και πραγματικά, αν το έχει δει κάποιο, θέλω να μου πει τι εντυπώσει του. Γιατί ήταν, είναι τρομερό και στην Αθήνα κράτησε για αρκετό καιρό. Ε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί για τόσο λίγε παραστάσει. Ε, καλά, ξέρει, εσύ να κάθονται κανένα μήνα. Εντάξει, <laughs> κανένα μήνα σίγουρα όχι, αλλά δύο παραστάσει είναι πολύ λίγε. Ε, Συνήθω για τόσο έρχονται. Μία-δύο αυτά από την ε, Αθήνα. Mm. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, λοιπόν λίγο. Θα ξεκινήσουμε ένα θέατρο στο Αυλαία, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θέατρο Μπραντ, λοιπόν. Mm, το Σωματείο λοιπόν Θεάτρου της Τέχνης, Διόσκουρος Φίνιξ, μετά τη θεατρική παράσταση Μάκμπετ του Ιωνέσκο, παρουσιάζει την παράσταση Μπραντ του Ερικου Ήψεν, που θα ανέβει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ε, εγώ πέρσι το είδα αυτό του, από αυτή την ομάδα, το Μάκμπετ. Είναι μια, νομίζω, επαναγραφή του Σέξπιρ από το Macbeth, από το γνωστό έργο. Σαν παράσταση ήταν πολύ ωραία, δηλαδή μου άρεσε η προσέγγιση που χρησιμοποίησαν οι ηθοποιοί και ο σκηνοθέτη για να ανεβάσουν αυτό το έργο. Τώρα και αυτό φαντάζομαι θα είναι κάτι ανάλογο το brand, θα είναι κάποια διασκευή. Να πω λίγα λόγια για την υπόθεση. Το έργο αναφέρεται σε μια σκοτεινή πατρίδα που μαστίζεται από φτώχεια και κρίση. Ενώ κάτοικοι και πνεύματα έχουν μικρύνει καθώ βυθίζονται στο βούρκο τη απραξία. Σε αυτό το ζωφερό τοπίο ένα νεαρός ιερέας τολμά να εφαρμόσει ολοκληρωτικά στη ζωή του το χριστιανικό ιδεώδες και καλώντα άπαντε να πράξουν το ίδιο. Βρίσκει απέναντί του στον αγώνα αυτοθυσία και παλινόρθωση του πνεύματο, συμπατριώτε, συνεργάτε, φίλου, εχθρού, οικογένεια, κράτο, θεσμού, ακόμη και ένα μέρο τη Εκκλησία. Ο ιερέα όμω φαίνεται στην καταιγίδα και στι τρομερέ θυσίε που καλείται να υπομένει. Ωραία σαν και. υπόθεση είναι. Φαντάζομαι τέτοιου τύπου υποθέσει. Ναι, και, το... και ο Μάκβεθ κάτι πάνω κάτω παρόμοιο δηλαδή. Παρόμοιο, τέτοιου είδου ε, θεάτρου από ό,τι έχω καταλάβει χρησιμοποιεί συγκεκριμένη ομάδα. Ε, Μένουν πιστοί σε αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά. Ακριβώ, και καλά κάνουν. Ε, ναι, από μία πλευρά. Από την άλλη, θα έπρεπε και να τολμούν κάτι ναι, αλλά καινούριο. αυτό που κάνουν, το κάνουν πολύ καλά και ξέρουν να χειριστούν τέτοιου είδους παραστάσεις, δίνουν στον κόσμο κάτι τελειοποιημένο. Κοίταξε, από τη μία διαφωνώ, από την άλλη συμφωνώ. Γιατί έχεις δίκιο, καλό θα είναι αυτό που ξέρεις αυτό να κάνεις. Αλλά από την άλλη δεν έχεις γίνει ηθοποιός για να προσεγγείς μόνο αυτό το κομμάτι που ξέρεις καλά. Καλό δεν θα ήταν να μάθεις και ένα κόμμα και να προσπαθήσεις πάνω σε αυτό. Ναι, αλλά συμφωνώ με αυτό που μου Δηλαδή είναι. έχει δύο όψεις νομίζω αυτό το θέμα που τώρα ανοίξαμε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό το έργο είναι ένα μοναδικό έργο τη ε, παγκόσμια δραματουργία. Ένα έργο ταμπού που κανεί δεν τόλμησε, γιατί σου είπα και πριν ότι είναι πρώτη φορά ανεβαίνει στην Ελλάδα, κανένα δεν τόλμησε να το παρουσιάσει στη χώρα μα. Με βαρύ και πολύ αιχμηρό μήνυμα χρέου και ευθύνη απέναντι στον εαυτό του πρωτίστω, και έπειτα στον τόπο και στον συνανθρωπό του. Πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση παρόλα αυτά. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι στο θέατρο Αυλέα, λοιπόν. Να πω ότι το έργο περιλαμβάνει ζωντανέ performance και είναι κατάλληλο των 15 ετών. Και αυτό το έργο πραγματικά το είδα σήμερα μπροστά μου, γιατί δεν ξέρω πώ έγινε, αλλά ό,τι θέματα έχω αποφασίσει σήμερα να παρουσιάσουμε στην εκπομπή, για έναν ε, λόγο σήμερα πριν έρθουμε, ούτε μία ώρα βγήκα μπροστά μου. Συνάντησα μια κοπέλα και μου λέει: ότι Θα πάω στο θέατρο σήμερα στο Μπραντ. Τη λέω: θέα. Με το που το δει, λέω και τελειώσαμε να πάρει τηλέφωνο να μου το πει. <laughs> ε, η παράσταση όμω ε, θεα... δεν είναι ένα απλό θεατρικό έργο αυτό. Είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση ζωή και είναι για ανθρώπου που δεν πάνε θέατρο για να. Ε, περάσουν ας πούμε, ένα απόγευμά του. Είναι πραγματικά για όσου αντέχουν μια αλήθεια. Δεν είναι για διασκέδαση ουσιαστικά. Καλά, σίγουρα πα θέατρο για διασκέδαση. Αλλά δεν είναι μόνο για να περάσει την ώρα σου χαχανίζοντα. Έτσι θα το έλεγα. Είναι αν αντέχει την ειλικρίνεια και αντέχει να πάρει ένα μάθημα ζωή. Έχει μηνύματα πολλά, θέλει να περάσει αυτή η παράσταση. Ακριβώ. Είναι σκηνοθεσία του Δημήτρη Χατζηθεοδοσίου. Παίζουν οι Βανέσα Μπαρέ, η οποία πέρσι, αν δεν κάνω λάθο, πρόπερσι, Πήρε το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενη εδώ πέρα στα Κολτσουραβεία, που σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο και με αυτά. Θα σου πω τι έχει γίνει. Ναι, γιατί θυμάμαι ότι και σε μια εκπομπή θέλαμε να ασχοληθούμε, αλλά δεν είχαμε τον ανάλογο χρόνο. Ναι. Αυτή πήρε τα, το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενη ε, ηθοποιού. Έπαιζε μαζί με τον Στράτο Τζόρτζο Γκλου, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθο, ναι, πέρσι. Είχα δει. Δεν θυμάμαι. Θα το ελέγξουμε και θα το Θα το ελέγξω, ναι, και θα το πω για, τα, για να είμαι σίγουρη. Ναι, με τον Τζόρτζο γουλέπεζε. Ναι, είμαι σίγουρη. <laughs> το αποφάσισα. Τώρα, τέλεια. <laughs> ναι. Παίζει, λοιπόν, η Βανέσα Μπαρέ, ο Μάριο Ζαρδαβά, ο οποίο έπαιζε και πέρσι στο Μάκμπεθ που σου είπα πριν. Ο Βασιλή Κανελόπουλο, ο Χατζη Θεοδοσίου και άλλοι πολλοί ηθοποιοί. Μάλιστα. Πολλά λόγια αυτή την παράσταση. Σα να την εκθιάζει λίγο. Όχι, δεν ξέρω κανέναν από τα παιδιά από την ομάδα, ούτε... Όχι λόγω ομάδας, λόγω ούτε... παράστασης. Ε, εντάξει, εμένα γενικά ο Ήψεν μ' αρέσει ε, σαν καλλιτέχνης και αυτά που έχει γράψει, δηλαδή είναι του γούστου μου, αλλά δεν είναι ότι για κάποιο λόγο... Με έχουν ερωτήσει αν διαλέγουμε τις παραστάσεις ή τις ταινίες με βάση τα δικά μας γούστα. Σίγουρα εννοείται αυτό, αλλά όπω. Γι' αυτό το έθεσα τώρα σαν. Ναι, εννοείται αυτό. Δεν θα μπορούσα νομίζω να πω μια παράσταση την οποία δεν μου αρέσει. Δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να σχολιάσω τον κύριο Μάρκο Εφερλή. Παράδειγμα. Ε, Παρ' όλα αυτά, έχω πει και σε άλλη εκπομπή ότι. Επειδή και εμένα κάποιο μου, μου έστειλε μία φίλη μου και μου λέει μόνο τέτοιες, τέτοιου είδου ταινίε παραστάσει λέτε. Κάποια κομμωδία δεν, έχουμε, δεν έχετε πει. Και θυμάμαι τότε ότι είχαμε πει και μια έχουμε κομμωδία. Έχουμε πει κομμωδίε. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και να περάσουμε σε μια άλλη παράσταση. Το Κρατικό Θέατρο λοιπόν, Βορείου Ελλάδο, θέλοντα να ενισχύσει την επαφή του με το θεατρικό κοινό, παρουσιάζει μια νέα παραγωγή που στόχο έχει να φτάσει σε κάθε γειτονιά τη πόλη σε συνεργασία με του Δήμου. Μια πολύ μεγάλη ε, δράση που Α, κάνει Αχ, κάνει. Αυτό το κρατικό όλο εκπλήξει είναι τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, παράσταση Η Λίθη, του Νίλ Σάιμον θα ξεκινήσουν λοιπόν από το, Δημο... από το Νεάπολη Σικαιών, ενώ στη συνέχεια έχουν προγραμματιστεί παραστάσει στο Δήμο τη Θέρμη, στο Δήμο των Αμπελοκήπων Μενεμένη και στο Δήμο τη Καλαμαριά. Διάφορα σημεία τη πόλη, όποιο εσά βολεύει καλύτερα, για να ευχαριστήσουν όλο το κοινό, γιατί όπω είπαμε και πιο πριν, στόχο είναι να έρθουν λίγο πιο κοντά με το θεατή. Και έχει νομίζω και χαμηλό εισιτήριο. Ναι, Πρόκειται λοιπόν για μια ρομαντική κομμωδία που παίζεται με μεγάλη επιτυχία σε όλε τι σκηνέ του κόσμου, η οποία θα παρουσιαστεί από το Φεβρουάριο στη σκηνοθεσία του κύριου Γρηγόρη Παπαδόπουλου. Ένα έργο που σατυρίζει τα κοινωνικά ήθη και τα πολιτικά συστήματα του 20ου αιώνα, γραμμένο από τον σπουδαίο και πολυβραβευμένο Αμερικάνο θεατρικό συγγραφέα και σεναριογράφο Νίλ Σάιμον. Λοιπόν, όπως είπαμε και ξανά, το έργο ανεβαίνει από το ε, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδο. Οι Λύθοι θα παρουσιαστούν στο κλειστό Δημοτικό Θέατρο Σικαιών για τρεις παραστάσεις, την Παρασκευή στις 9, το Σάββατο στις 10 και την Κυριακή στις 11, με, όπως είπαμε και πριν, ένα ειστήριο μικρής αξίας, οπότε μπορείτε να πάτε να το ψάξετε και γιατί όχι, άμα σας αρέσει και η θεματολογία της παράστασης να τη δείτε. Πάμε τώρα να δούμε λίγο την υπόθεση. Η Ένα μικρό χωριό της Ουκρανίας. Μια κατάρα που έχει καταδικάσει σε ισόβια αληθιότητα όλους τους κατοίκους τα τελευταία 200 χρόνια. Ένας νεοφερμένος δάσκαλος θα καταφέρει λοιπόν μέσα σε 24 ώρες να σπάσει την κατάρα ή θα γίνει και αυτό ηλίθιος. Υπάρχουν κατάρες ή όλα αυτά είναι κουταμάρες. Ποιο χρώμα δεν κολλάει τόσο στα δάχτυλα, το κίτρινο ή το μπλε. Πόσες προτάσεις γάμου μπορεί να κάνει κάποιος μέσα σε μία μέρα. Ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξης του ανθρώπου. Και με το φτερούχισμα στην καρδιά τι γίνεται. Αυτή ήταν λοιπόν η υπόθεση και να πούμε ότι στην παράσταση συμμετείχαν και στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης και κάποια παιδιά από ένα ε, ιδιωτικό πανεπιστήμιο εδώ στη Θεσσαλονίκη και από το Απιθήτα το Πανεπιστήμιο και ένα μπράβο σε αυτά τα παιδιά που έχουν βοηθήσει. Εννοείται, έχουν βάλει και αυτοί το λιθαράκι του. Ο Γρηγόρη Παπαδόπουλο είναι γνωστό ηθοποιό εδώ στη Θεσσαλονίκη και εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ. Μου αρέσουν πολύ οι δουλειέ του και τον τρόπο που διαχειρίζεται τις παραστάσεις και που τους ανεβάζει, αλλά και τον τρόπο που παίζει, που ερμηνεύει. Ναι. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και να πω ότι οι παραστάσεις, οι που είπα για τις παραστάσεις πριν, για την παράσταση Λύθη, για... ήταν, οι για, οι για μέσα το Φεβρουάριο, για το Μάρτιο μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ και να ψάξετε τις ημερομηνίες. Φτυχώς που έχεις και εμένα σε αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω τι θα έκανε αλλιώ. Εντάξει, <laughs> ένα λάθο ήταν. Πριν ακόμα σκεφτεί, ξέρω τι θα πει. <laughs> να συνεχίσουμε λοιπόν με μια άλλη παράσταση στην Αθήνα. Σούπερ Super super, a little in English for no actual reason. Του Γρηγόρη Χατζάκη. Ωραία, στο τα αγγλικά α... σου. Αποκοινου... Κάνω Πρακτήματα. practice στο σπίτι. Τέλεια. <laughs> του Γρηγόρη Χατζάκη στο αποκοινού θέατρο. Το ξέρει το αποκοινού θέατρο. Θε να πει κάτι για τι γνώσει που παύση, έχει. Παύση μηχανία. το ξέρει. Ξέρει ποιανού είναι αυτό όχι, το θέατρο. Όχι. Είναι τη Ελένη Γερασιμίδου και του Αντώνη Ξένου. Αλήθεια. Ξέρει ποιο είναι ο Αντώνη Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, είναι μια καυστική αποτύπωση μια ανασφαλού καθημερινότητα που αρνείται να αλλάξει προ χάρη τη ασφάλειά τη. Να πω λίγα λόγια για την υπόθεση. Μια πολύ περίεργη υπόθεση που στην αρχή, να σου πω την αλήθεια, μου πέρασε τελείω απαρατήρητη ε, λόγω τη εικόνα που είδα. Αλλά όταν διάβασα λίγο τον, το, την υπόθεση και ξανασκέφτηκα λίγο την υπόθεση, μου κέντρισε πολύ το ενδιαφέρον. Ακου. Είναι μια τη μέρα του χειμώνα. Βρισκόμαστε σε ένα μικροαστικό σπίτι. Κατοικείται από μια μικροαστική οικογένεια. Η οικογένεια αποτελείται από τρία μικροαστικά μέλη. Έν πατέρα, μια μητέρα και μια κόρη. Ξυπνάνε και οι τρει, συναντιόνται στην κουζίνα. Φοράνε ρόμπε, μια λεπτομέρεια φε... φαινομενικά σήμαντη, αλλά γίνεται σημαντική όταν αργότερα αφαιρεθούν οι ρόμπε. Άλλωστε, ο... Άλλωστε και ό,τι κάνουν είναι φαινομενικά σήμαντο. Πίνουν του καφέδε του, διαβάζουν εφημερίδα, τον καφέ κατά μηνύματα στο κινητό. Μόλι τελειώσουν τους καφέδες, σηκώνονται, βγάζουν τι ρόμπε του και, αποκα και αποκαλύπτονται οι υπερηρωικέ στολέ του. Ναι, είναι μια μικροαστική οικογένεια υπερηρώων. Ξεκινάνε την καθημερινή ρουτίνα του, κάνουν όλε τι καθημερινέ δουλειέ με τι υπερδυνάμει των υπεργαλείων υπερ του. Όλα αυτά μέχρι την εμφάνιση ενό επισκέπτη του κακού. Με γρουσούζεψε και εδώ ξέχασα και τα ελληνικά μου. Είπα καλά τα αγγλικά. Πώ φάνηκε. Πολύ έτσι περίεργο. Πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά κάτι περίεργη. Υπάρω. Μου θυμίζει κάτι βέβαια σαν, έτσι όπως σαν, σαν υπόθεση. υπόθεση. Μου θυμίζει μία ταινία που είχα δει κάποια στιγμή. Κα... Δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει, δεν ακριβώς δηλαδή. Απλά και σε αυτό ήταν μια οικογένεια, η οποία φαινομενικά φαινόταν ότι ήταν μια ήσυχη οικογένεια που δεν είχαν υπερδυνάμεις, ήταν εμπλεγμένη σε άλλα πράγματα. Mm. Αλλά μου θυμίζει λίγο. Αυτό είναι του Γρηγόρη Χατζάκη. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση. Δεν νομίζω. Καλά, Φαντάζομαι είναι, ξένοι, ναι, ναι, είναι ξένη η ταινία. Εκτό και αν υπάρχει κάποια επιρροή από την ξένη ταινία, από τον. Αλλά αυτό δεν το γνωρίζω, ναι. Παίζουν λοιπόν η Ελένη Γερασμίδου, η Αγγελική Ξένου, ο Αντώνη Ξένο. Οικογένεια. Όλοι μαζί. Ναι. Και η Ελένη. Την είπα την Ελένη Γερασμίδου. Θα ναι. την ξαναπώ. Και η Ελένη Γερασμίδου λοιπόν. Έλε. Το θέατρο, όπω σου είπα, είναι τη Ελένη Γερασιμίδου, η οποία έχει παραδεχτεί δημόσια ότι δεν παίρνει καμία βοήθεια από κανέναν. Είναι τώρα πια μεγάλη σε ηλικία και αυτό που, θε, ή, αυτό που είπα στη συνέντευξή τη είναι ότι. Ε, αυτή δεν έχει καμία σχέση με τα social, αλλά γενικά με τον τρόπο για να δείξει το θέατρό τη. Και έκανε παράπονα ότι κανένα δεν τη βοηθάει. Κάτι πολύ κακό πάρα πολύ κακό. Ούτε οι ηθοποιοί που έχουν συνεργαστεί μαζί τη σε παραστάσει στο συγκεκριμένο θέατρο. Δεν ξέρω. Απλά θέλει να πει ότι κανένα. Επειδή συνήθω στα, στα, sites και σε αυτά βγαίνουν τα θέατρα που παίζονται αυτή την ε, περίοδο. Αυτή είπε ότι κανένα site δεν έχει ασχοληθεί μαζί τη. Και αυτό είναι κάτι πολύ κακό, γιατί πρέπει, εκτό ότι είναι μια πολύ μεγάλη ηθοποιό, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, και είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιό. Πέρα από αυτό που. από τον τρόπο της, ας πούμε, που υποδίεται όποιο ρόλο κάνει, φαίνεται καλή σαν χαρακτήρα από τι συνεντεύξει που έχει δώσει. Δηλαδή, έχει χιούμορ. Ε, κάναμε εμεί στην αρχή. Ναι, εμεί κάναμε την αρχή. Ελπίζω εγώ να τη συνεχίσουμε. Να παραδειγματιστούμε. Πάντω και οι δύο παραστάσει που ανέφερα, ε, καταλαβαίνω ότι και οι δύο ρίχνουν τι ευθύνε σε εμά για αυτό που βιώνουμε. Δηλαδή και η προηγούμενη παράσταση, αυτό που σου είπα, ναι. αλλά και αυτή τώρα με το δικό τη ε, τρόπο θέλει να ρίξει τι ευθύνε στον εαυτό μα. Ότι παραέχουμε κάποιε υπερδυνάμει, α πούμε. Νομίζουμε ότι έχουμε κάποιε δυνάμει, που στην πραγματικότητα μπορεί και να μην τι έχουμε. Ή μήπω εννοεί το ακριβώ αντίθετο. Ότι δεν πιστεύουμε αρκετά στον εαυτό μα. Δεν ξέρω. Όποιο φαίνεται yeah. να μα πει. Αντικειμενικά όμω αυτή η συζήτηση είναι τεράστια. Δεν τελειώνει ποτέ. Να no. συνεχίσουμε. Ή να ακούσουμε λίγη μουσική. Ό,τι θε, διάλεξα. Α βάλουμε μουσική. Did I disappoint you or let you down? Συνεχίζουμε λοιπόν. <στασμίξη> <στασμίξη> να πούμε λίγο του τρόπου επικοινωνία. Για όσου πάνε να δουν λοιπόν αυτή την παράσταση τη κυρία Ελένη Γερασιμίδου και καταλάβουν τέλο πάντων τι θέλει να πει αυτή η παράσταση, γιατί εδώ έχουμε μια λογομαχία, μπορούν να μα πάρουν σε αυτά τα τηλέφωνα και σε αυτά τα email. Το τηλέφωνο μα είναι 040 και μπορείτε να μα στείλετε και ένα email στο radiopapachiaoelast.org. Να περάσουμε λοιπόν τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε με ταινίε. Αρέσει το τραγούδι. Ναι, μου αρέσει πολύ. Κάθε τραγούδι που τη αρέσει ο Γιουριάννα παίρνει το μικρόφωνο αγκαλιά και νομίζει είναι ο τραγουδιστή. Με προσβάλλει. Όχι, καλό καλά το είπα. Α, εντάξει. Ότι έχει θεατρικό ταλέντο, τα λε καλά. Τώρα το χορεύω κιόλα. Τέλεια. Λοιπόν, ακόμα ένα θέατρο, Παράξενο Ζευγάρι, του Νίλ Σάιμον, στο θέατρο Ζήνα, με πρωταγωνιστές το Γιάννη Ζουγανέλη και το Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Το αστείο, λοιπόν, τρυφερό και συγκινητικό έργο του Σάιμον, Παράξενο Ζευγάρι, ανεβαίνει το φετινό χειμώνα στο θέατρο Ζήνα, στη του Βλαδίμηρου Κυριακίδη. Στο υπέροχο αυτό έργο, το τόσο κωμικό, και αν και ανατρεπτικό πρωταγωνιστούν ο Γιάννη Ζουγανέλη και ο Βλαδίμιο Κυριακίδη, μαζί του μια δυνατή ομάδα από καλού ηθοποιού, η Βάσο Μάκη, Πάνο Σταθακόπουλο, Γιώργο Χατζή, Δίνο Πυρόπουλο, Ιωάννα Σιμακοπούλου και Ερμόλα Ματθαίου. Ο Όσκαρ είναι ένα αθλητικό υπόθεση, λοιπόν. Ο Όσκαρ είναι ένα αθλητικό συντάκτη σε εφημερίδα τη Νέα Υόρκη, καλοπληρωμένο αλλά λίγο χαλαρό στα έξοδα. Η πρώην σύζυγός του, Μάτεα, περιμένει τη διατροφή και εφορία άδικο στην δήλωσή του. Γοητευτικός και άστατος, κοινωνικός και σπορ... συγγνώμη, σκορποχέρης, και τρομερά τσαπατσούλης, ο Όσκαρ είναι ο αντίποδας του φίλου του Φέλιξ, που είναι και οικονόμος και μονογαμικός και σπιτόγατος και άσος στον οικογυριό. Και λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα είναι αυτός. Ο τέλειος άντρας. Οι δύο του, εκτό από μια βαθιά φιλία, μοιράζονται και την εμπειρία ενό διαλυμένου γάμου. Διότι όταν η σύζυγος του Φέληξ τον πετάει έξω από το σπίτι, ο φίλο του, Όσκαρ, του προσφέρει το δικό του ω καταφύγιο. Η συμβίωση των δύο αυτών ανθρώπων έχει ανατρεπτικά, εκρηκτικά, ξεκαρδιστικά αποτελέσματα. Τα υπόλοιπα επισκινεί στο θέατρο ζήνο. Ε, Πώ φάνηκε σαν υπόθεση. Ε, μ' αρέσει πολύ ο, ο Βλαδίμιο Πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ ωραίο το Κοίταξε, γενικά δεν είμαι φαν του Ζουγανέλη, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι θα είναι πολύ δυνατή και οι δύο. Πολύ ωραία παράσταση. Πολύ... Έτσι, πολύ ωραία το θέμα. Και μ' αρέσει και το cast και η Ασημακοπούλη μου αρέσει πολύ. Του άλλου δεν του ξέρω, αλλά δεν έχει σημασία. <laughs> 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 θα είναι όλοι καλοί. Έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά, είναι η αλήθεια. Επιστρέψαμε με ταινίε αυτή τη φορά. Όχι πριν, όπω σα είπα εγώ. Λανθασμένα πάλι. τι έχω πάθει σήμερα, Δεν ξέρω. <laughs> Ευτυχώ <laughs> έχει εμένα εδώ, σε διορθώνω. Ναι, και με βοηθάει. Είναι από τη χαρά μου που σε ξαναείδα. Ε, είμαι η βοηθά σου. <laughs> λοιπόν, η ταινία λέγεται Μαρία Μαγδαληνή. Ο Ρούνι Μάρα και ο Χωακίν Φίνιξ πρωταγωνιστούν σε μια αναπάντεχη βιογραφία της πιστής ακολούθου του Ιησού Χριστού, Μαρίας Μαγδαλινή, διαχειρός του Γκάρθ Ντέιβις. Στους Άγιους Τόπους, τον πρώτο αιώνα π.Χ., μια νεαρή γυναίκα αφήνει πίσω της το μικρό ψαροχώρι και την οικογένειά της για να ενταχθεί σε ένα νέο ριζοσπαστικό κοινωνικό κίνημα. Στην κεφαλή του, ένας χαρισματικός ηγέτης, ο Ιησούς της Ναζαρέτ, ο οποίος υπόσχεται ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει. Η Μαρία αναζητά ένα νέο τρόπο ζωής που της αρνήθηκε από την άκαμπτη ιεραρχία της εποχής. Καθώς η φήμη της ομάδας εξαπλώνεται, όλο και οι περισσότεροι ακόλουθοι βρίσκουν έμπνευση στο λόγο του Ιησού και το πνευματικό ταξίδι της Μαρίας την τοποθετεί στην καρδιά μιας ιστορίας που θα τη φέρει αντιμέτωπη με την πραγματικότητα του πεπρωμένου του Ιησού και τη δική της θέση πάνω σε αυτό. Με βασική έμπνευση λοιπόν, ένας από τους πιο μυστηριώδες χαρακτήρες του βίβλου, της βίβλου, ο Γκάθ Ντέιβις, σκηνοθετεί τη Ρούνη Μάρα ως Μαγδαληνή, μετά την περσινή συνεργασία του στο Σκαρικό Λάιον, με την Νικόλ Κίτμαν και τον Ντέβ Πατέλ. Ο Ντέιβις, με διαπιστευτήρια την ατμοσφαιρική επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Top of the Lake, έχει εκδηλώσει για τη Μάρα πως έχει μια ομή γενναία προσέγγιση στις ερμηνείες της, συνδυασμένη με τη βαθιά μαγνητική εσωτερική τη δύναμη, η οποία προσφέρει όλες τις διαστάσεις που απαιτούνται για να δώσει υπόσταση σε μία από τις πιο παρεξηγημένες γυναίκες ιστορίας, τη Μαρία Μαγδαληνή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που ουσιαστικά λέει γιατί έχει επιλέξει αυτή την ηθοποιό για να δώσει ζωή σε αυτό που είχε οραματιστεί και στην ταινία του. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Ε, αυτό λοιπόν που μπορεί να προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και ακόμα περισσότερο στους ανθρώπους που είναι ελάτρες του συνεφίλ, που είναι συνεφίλ, συγγνώμη, σχετικά με τη συγκεκριμένη ταινία και τις προθέσεις των δημιουργών, είναι ο Χακίν Φίνιξ στο ρόλο του Ιησού Χριστού, έναν από τους πιο επικίνδυνους ρόλους, πρόκληση για κάθε ηθοποιό. Πνευματικό ηγέτης, αντιπρόσωπος με τους εχθρούς, θεού και ανθρώπων και μάρτυράς του πιο δραματικού θανάτου όλων των εποχών, ο Ιησούς είναι μια συναρπαστική μελέτη που εξετάζει την έννοια της ανθρώπινης πίστης. Ο Φίνιξ, έχοντα δεδομένη την υποκριτική αυταπάρνηση και ερμηνευτική ένταση, ευελπιστούμε να είναι ένα συναρπαστικό ίσου σε ένα casting που ξεπερνά σε τόλμη ακόμα και τον Βίλεμ Νταφόε στο τελευταίο πειρασμό του Μάρτιν Σκορτσέζα. Πώ φαίνεται. Είναι στο στιγμή που λέω ότι θα ήθελα πολύ να δω αυτή την ταινία. <laughs> από λίγε φορέ το ακούω. <laughs> <τις λίγες> <laughs> ναι, ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ απαιτητική όμω. Και η ρόλη, αλλά γενικά είναι. Φαντάζομαι πολύ πόσο ταιριά. καιρό θα, θα, κάνανε όλα να γυρίσουν την ταινία αυτή. Θεωρήσω ότι κάποιοι πολύ πιστοί ίσως να προσβάλλονται που κάποια τέτοια πράγματα γίνονται ταινία, α πούμε. Καλά, αυτό πάντα συμβαίνει και το είχαμε και τώρα εδώ στην πόλη μα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά και σε λίγο που θα σου πω ένα θέμα για ένα θέατρο που έγινε. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Εννοείται. Εσύ είσαι υπέρικατα. Κοίταξε, αν όντω προσβάλλει σε τέτοιο σημείο. Ναι, και το κάνουν μόνο για καθαρά λόγο για να πουλήσουν. Γιατί πολλέ ναι, φορέ για και αυτά συμβαίνουν. Το το λόγο, ναι. Αλλά τώρα μεγάλα έργα ε, παγκόσμια δραματοργία που ανεβαίνουν. Δε, και δεν είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνουν στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουν ανέβει σε πολλέ χώρε. Ε, μόνο εμεί οι μπορεί, μπορούμε να προσβληθούμε. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Να συνεχίσω λοιπόν με μια άλλη ταινία, το παιχνίδι του δολοφόνου. Είναι μυστηρίου. Να σα πω λίγα λόγια για την υπόθεση. Ο πρώην αστυνομικό detective Ray Archer συνεργάζεται με τον ειδικό στα εγκληματικά προφίλ Will Rani για να εντοπίσουν ένα από τους διάσημους, από του πιο διάσημους και βίαιου serial killer τη πόλη που παίζει ένα διαστραμμένο δολοφονικό παιχνίδι χρησιμοποιώντα το παιδικό παιχνίδι Κρεμάλα. Ταυτόχρονα, η δημοσιογράφο Κρίστη Ντέιβι παρακολουθεί επίμονα του δύο αστυνομικού προκειμένου να αποκαλύψει πρώτη τον ένοχο. Οι τρει του επιδίδονται σε ένα αγώνα δρόμου ενάντια στο χρόνο ώστε να εμποδίσουν να γίνουν κι άλλοι φόνοι αφού κάθε 24 ώρε ένα σώμα βρίσκεται κρεμασμένο αποκαλύπτοντα ένα καινούριο γράμμα του παιχνιδιού χαραγμένο στην πλάτη στο στήθο του θύματο. Ναι. Τρομοκτικό. Ναι. Ανατρίχιασα. Ναι. Παίζει ένα σποκιόλ Σπουδαίος, εντάξει. Ε, εμένα μου αρέσουν αυτέ του είδου ε, ταινίες, ταινίε, το ξέρει, είναι του γούστου μου δηλαδή. Ε, μυστηρίου, θρίλερ, ε, τέτοια είδη δηλαδή. Είδα μια παρόμοια τη προάλλη και μου τη θύμισε τώρα. Ποια? Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομα. Θα, θα τη θυμηθεί και θα μου πεις. Θα τη και θα σου πω. Να πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική. Ναι, να πάμε. Επιστρέψαμε λοιπόν με την τελευταία μας ταινία Royal Opera House Tosca πολύ γνωστό Μία σύνοψη λοιπόν από την υπόθεση είναι ένα από τα κλασικότερα μουσικά έργα όπερας όλων των εποχών ε, στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας προσπαθούν όσο περνάει ο καιρός η όπερα Tosca συνδυάζει εξαιρετικά επιμέρους στοιχεία δράματος και πάθους και θριαμβεύει με τη μουσική πληρότητά της Είμαστε στη Ρώμη και ακολουθούμε τα βήματα του ζωγράφου Μάριο Καβαραντόση, που έχει καταδικαστεί σε θάνατο από τον επικεφαλή της αστυνομίας Σκάρ... Σκάρπια, Κανεί κανείς δεν ξέρει, για να αποφύγει την θανατική... Ορίστε. συνέχισε. <laughs> για να αποφύγει τη θανατική καταδίκη, θα πρέπει η ερωτική του σύντροφο να δοθεί ολοκληρωτικά στον Σκάρπια. Σκα... Τέλος Τέλο πάντων, αυτό. Άστο. <laughs> Ερωτικό δράμα. Άστο, άστο. Εντάξει, έχουμε ξανακάνει μεγάλη αναφορά στην. Ναι, έχουμε ξαναπεί και την οπτική παράσταση. Ναι, οπότε... σε όλε τι ε, μορφές. Και δεν θυμάμαι κιόλας αν είχαμε πει ότι την πρώτη φορά που πρωτοανέβηκε είχε γίνει μεγάλος εντόρος με την ε, ηθοποιία τη ε, Σάρα Μπερνάρ. Ναι, το είχαμε πει. Το είχαμε πει, το ναι. θυμάσαι, ναι. ευτυχώ. Και είχαμε, δεν ξέρω αυτό να το θυμάσαι. Ότι είχαμε πει ότι. Πολύ αργότερα βέβαια από τότε που ανέβηκε. Ε, έδωσε, ήταν πολύ μεγάλη και η ερμηνεία τη ε, Μαρίας Κάλλας. Ναι, της, ναι σε... και αυτό το είχαμε πει. Όλα τα είχαμε πει. Τίποτα, το είχαμε δεν άφουσα πια τώρα. Α ακούσουμε λίγη μουσική και θα αφήσουμε τι ταινίε. Περάσουμε σε κάτι άλλο. <Τι> Τελειώσαμε λοιπόν και με τις ταινίε. Θα περάσουμε σε ένα λίγο δυσάρεστο γεγονός. Είναι η κατάθλιψη του Αυγούστου Κορτό. Είναι ένας πολύ γνωστός συγγραφέας. Να σου πω λίγα λόγια τι έχει ακριβώ συμβεί. Με κλινική κατάθλιψη ο συγγραφέα Αύγουστος Κορτό. Λέει ο ίδιο ότι λαμβάνω βοήθεια, λαμβάνω αγάπη. Είναι λοιπόν αντιμέτωπο και πάλι, για τρίτη ή τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, φορά, με το φάσμα τη κλινική κατάθλιψη, όπου βρίσκεται ο Κορτό, μεταφραστή, συγγραφέα, πολύ αγαπητό στο κοινό. Όπω γράφει και ο ίδιο, βρίσκεται σε πολύ μεγάλη κρίση και μόνο η αγάπη που λαμβάνει από του φίλου του τον κανένα αισθάνεται καλύτερα. Έστειλε λοιπόν ένα μήνυμα για να δείξει το πείσμα και τη θέληση όπου έχει. Φίλε και φίλοι λοιπόν αγαπημένοι, τον τελευταίο καιρό όπω ξέρουν οι δικοί μου άνθρωποι και όπω εσεί έχετε συμπεράνει από τι αναρτήσει μου, πάσχω για τέταρτη φορά. Καλά, είπα εγώ για τρίτη, για τέταρτη. Για τέταρτη φορά στη ζωή μου. Έχει εδώ μια βρισκιά, δεν τη λέω. Το κεφάλι μου δηλαδή. Αποκλινική κατάθλιψη. Όπω βλέπεις, με χιούμορ παρόλα αυτά. Προσπαθεί όπως... Ναι. Αποκλινική κατάθλιψη. Τα πράγματα έχουν φτάσει στο σημείο που ζορίζομαι, ακόμα και να βγω να πιω έναν καφέ. Όλα τα εύκολα ξάφνου γίναν δύσκολα. Σήμερα λοιπόν, κρατώντα το τελευταίο βιβλιαράκι μου στα χέρια μου, για πρώτη φορά δεν ένιωσα τη σπίθα εκείνη τη χαρά. Συγγνώμη. Δεν ένιωσα τη σπίθα εκείνη τη χαρά που πάντα νιώθω με κάθε καινούριο χάρτινο μωρό. Καταλαβαίνεις λίγο mm. πόσο πραγματικά τρομακτικό είναι αυτό που λέει. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ένα μήνυμα απελπισία, αλλά ένα μήνυμα ελπίδας. Λαμβάνω λοιπόν βοήθεια, λαμβάνω απέραντη αγάπη και ελπίζω σύντομα να είμαι καλύτερα. Και θέλω να θυμάστε, ένα στενεία συνοδοιπόρη μου, ότι με την κατάλληλη θεραπεία, σε συνδυασμό πολλέ φορέ με φάρμακα, η κατάθλιψη αντιμετωπίζεται και νικαίνεται. Ακόμη και αν βρίσκεται στα βαθιά ακόμα, όπω εγώ βρίσκεστε στα βαθιά ακόμα όπως και εγώ, θέλω κάθε μέρα να επαναλαμβάνετε στον εαυτό σας και ας μην το πιστεύετε, δεν έχει σημασία τη φράση «μπορώ να γίνω καλά και θα γίνω καλά». Ανατρίχιασα. Είναι, το ανέφερα γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό γεγονός που μπορεί οποιοδήποτε να το πάθει, είτε είναι συγγραφέα είτε οτιδήποτε άλλο. Και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που γράφει ο συγκεκριμένο συγγραφέα, γι' αυτό το λόγο ήθελα να το κάνω αναφορά και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο κοινό ο συγκεκριμένο. κοινό. κοινό. Ε... και εννοείται ότι δεν ε, ε, έχει σχέση το επάγγελμα που κάνει, αν σε περίπτωση που κάτι τέτοιο. Ακριβώ, ε, γενικά είναι επηρεασμένο από τον Ντε Σαν και πραγματεύεται θέματα όπω ο θάνατο, η κατάθλιψη, η μητρότητα, το θέατρο, διάφορα. Γράφει και ποίηματα και παιδικά θεατρικά και θέατρα γενικά. Ένα από τα πιο, πιο γνωστά του και δική μου δηλαδή επιλογή είναι το Κατερίνα, το βιβλίο του, το οποίο έχει ανέβει και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Εγνατία και πραγματικά έχει κάνει τρομερή ερμηνεία η Λένα Παπαλιγούρα. Και έχει έρθει για δύο χρονιέ, αν δεν κάνω λάθο. Την είδε, την είπαρα. Την είδα, τη μία φορά μόνο. Σου άρεσε. Πάρα πολύ. Και εγώ, εμένα γενικά μου αρέσει αυτό το είδο θεάτρου. Δηλαδή, λίγο πιο δραματικό, δεν είναι τόσο κομμωδία. Και μου αρέσει και πάρα πολύ, εννοείται. μην πω βαριά κουβέντα, αλλά η Παπαλιγούρα νομίζω ότι είναι από τι πιο νέε ε, ηθοποιού. Πραγματικά τόσο ταλαντούχα. Τόσο ταλαντούχα. Πολλά υποσχόμενη σαν ηθοποιό. Πραγματικά. Πολύ... Και φαίνεται από τι επιλογέ που κάνει κιόλα. Ακριβώ. Και αφού είπα αυτό το δυσάρεστο γεγονό, να συνεχίσω με ακόμα ένα δυσάρεστο και να το σταματήσουμε εδώ λοιπόν. Φτάνει. Ναι. Ο, έφυγε από τη ζωή ο σκηνογράφο και δημοτολόγο Γιώργο Πάτσα σε ηλικία 74 ετών. Είναι πάρα πολύ γνωστό στο, στο καλλιτεχνικό χώρο, ειδικά του θεάτρου. Ε, κορυφαία προσωπικότητα λοιπόν στην ε, σκηνογραφία. Έχει ασχοληθεί με όπερα, αρχαίο δράμα, πρόζα, musical, κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο. Μεγάλη γκάμα δηλαδή. Με βραβεία και διακρίσει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στα 50 χρόνια παρουσίας του στο καλλιτεχνικό τοπίο, δημιούργησε σημαντικό και καθοριστικό έργο στο ελληνικό θέατρο, με τη δική του σπάνια αισθητική και προσωπική ματιά. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή πριν μερικέ μέρε, Δευτέρα 5 Μαρτίου, και στην κηδεία του βρέθηκαν πάρα πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Μια μίνι βιογραφία τώρα, δηλαδή. Ακριβώ. Ναι. Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν είναι. Ηθοποιό είναι ένα σκηνογράφο και ναι. ασχολείται παρόλα αυτά με τον καλλιτεχνικό χώρο, αλλά είναι πολύ γνωστό σε αυτόν τον χώρο. Α ακούσουμε λίγη μουσική, λίγο να χαρούμε, γιατί πολλά μου πέσαν μαζεμένα. Ήρθε το τέλος λοιπόν. Να κλείσουμε κιόλα. Ακόμα μια τετάρτη έφτασε στο τέλο τη. Η εκπομπή λοιπόν ήταν μιλώντα για τέχνη με τη Γιωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Μπενίση. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η εκπομπή Ανεξάρτητο Παρατηρητή με τον κύριο Γεράσιμο Βραχιολίδη. Καλό βράδυ από εμά. Καλό βράδυ. Κάθε τετάρτη 8 με 9. Τα έχουν μάθει πλέον. Μιλώντα για τέχνη. Καλή συνέχεια.